Πάπη, δεν νομίζω να είναι αυτό που φαντάζομαι. Ναι, κοίταξε, αυτό που φαντάζεσαι είναι ακριβώς. Αλλά μην ανησυχείς καθόλου. Πήρα τηλέφωνο την Ολίβια. Ναι. Έλα, Ολίβια. Να σου πω. Βρίσκομαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πρέπει να παίξω οπωσδήποτε και η μεγάλη σου κόρη στο βίντεο κλιπ. Δεν θα μου χαλάσεις χατήρι, έτσι δεν είναι? Ναι. Ακούστε, παιδιά μου, η Ολίβια μαζί σας έχει ένα θέμα. Τι θέμα? Έχει ένα θέμα με το προφίλ σας. Το προφίλ μας, τι έχει το προφίλ μας? Μα τι μας θέλει για φωτομοντέλα να μας τραβάει φωτογραφίες? Ας μας κοιτάει αν φας. Έχει με τη συχνότητα των επισκέψεων, έχει νιώσει μια πίεση. Και τώρα θέλει να νιώσει μια αποσυμπίεση. Ηλία! Αχ, Ολίβια! Ολίβια, τι κάνεις, αγάπη μου? Ηλία, τι είναι όλα αυτά τα τρέλα που βλέπω και ακούω? Θα σου εξηγήσω, αγάπη μου. Χωρίζουμε, Ηλία! Χωρίζουμε! Είπε ο γιατρός να ασκούμε. Άρθε, πόγκο! Πόησα! Δεν έχω άλλο στάρι να βάλω αγάντα. Άσο, άσο. Ιουλία! Ένα δίλητρο σόδα! Μπάμπι μου! Μπάμπι μου, τι έπαθες, μωρό μου! Πελαγιά μου! Πελαγιά, ήταν έναν εφιάλτη. Είμασταν, λέει, πλούσιοι, ζάμπλουτοι. Και δεν κάναμε τίποτα. Όλη μέρα καθόμαστε σαν καναπέ και τρώγαμε και όλο χοντρέναμε και δεν μπορούσαμε να κουνηθούμε. Μπάμπη μου, ξέρεις κάτι? Πράγματι είμαστε πλούσιοι, πάρα πολύ πλούσιοι, και πράγματι όλη μέρα δεν κάνουμε τίποτα και καθόμαστε σε έναν καναπέ. Λες να είναι προφητικό? Αγάπη μου, δεν είναι δυνατόν. Αν είναι να κοιμηθούμε χώρια, εγώ θα κοιμηθώ στο καναπέ. Ηλία, δεν θέλω κουβέντες. Τι έχεις, δεν είσαι καλά? Να σου φέρω κάτι? Ναι, το διαζύγιο. Μα δεν είναι δυνατόν να το λες αυτό πάντα. Σου ζήτησα χίλιες φορές συγγνώμη. Για ποιο απ' όλα? Που ενώ συμφωνήσαμε να απομακρυνθούμε από τους διπλανούς, εσύ τους έβλεπες κρυφά πίσω από την πλάτη μου? Ρε Ολίβια, το κάνεις και ακούγεται σαν να είχαμε παράνομο δεσμό. Που τελικά παίξανε στο βίντεο κλιπ και τα δύο μας κορίτσια. Αφού άλλαξε το κόνσεπτ. Και σε πιάσαν να με κατηγορείς? Σε ποιους? Στην Πελαγία και στον Μπάμπη? Αχ, δεν μπορώ. Α, εσύ δεν είσαι καλά. Να βγάλαμε και τρελή τώρα. Όχι, ενώ δεν είσαι πραγματικά καλά. Εσύ χλωμή. Μήπως σου έχει πέσει πίεση? Μπορεί, ξέρω εγώ, με τέτοια σύγχυση μπορεί να μου πέσει και η πίεση. Αλλά εγώ φταίω που κάθομαι και σου μιλάω. Αγάπη μου, έλα στη θέση μου. Ως γιατρός δεν μπορούσα να αρνηθώ τις υπηρεσίες μου. Και σαν σύζυγος είχα την υποχρέωση να... Να μου πεις ψέματα. Όχι, να μην σε στενοχωρήσω. Και για να μην με στενοχωρήσεις, τα έριξες όλα επάνω μου και είπες ότι εγώ είμαι αυτή που δεν τους χωνεύω, έτσι? Πρώτον, δεν το είπα ακριβώς έτσι. Και δεύτερον, ήταν μια προσέγγιση για να καταλάβουν κάποια στιγμή γιατί μας είναι ανεπιθύμητοι. Και τρίτον. Ναι, τρίτον. Το τρίτον δεν έχει σχέση με όλα αυτά. Σ' αγαπάω, Βρακουντό. Είσαι η ζωή μου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Εντάξει, εντάξει. Είχα αποφασίσει να βγάλω το διαζύγιο εις βάρος, αλλά τελικά θα κάνω μια υποχώρηση. Και θα το βγάλω συνενετικό. Καληνύχτα τώρα. Θες, μπορεί να σε βοηθήσω να ετοιμάσουμε το πρωινό? Το πρωινό είναι έτοιμο, κυρία. Μπορείτε να σερβιριστείτε. Καλέ, τι είσαι εσύ, παιδάκι μου? Πότε πρόλαβες, βρε άτιμη, και τα έκανες? Φτούσου, χρυσοχέρα. Αφού τακτοποίησα όλο το σπίτι, κυρία. Μπράβο. Να σου πω, μωρή Τζούλιετ, μπας και θες να σε βοηθήσω σε τίποτε? Να με βοηθήσετε οικονομικώς? Όχι, χρυσή μου. Αλλιώς. Αλλιώς πώς? Ψυχολογικώς?
Δεν υπάρχει άτομο με καλύτερη ψυχική ισορροπία από τη δική μου, εκτός πιθανά από τον Γκούγια κατά δική του δήλωση. Άλλο θέλω να σου πω, παιδάκι μου. Μήπως έχεις να σου κάνω καμιά δουλειά? Τι δουλειά? Το γείτονα. Τι δουλειά, μωρή? Εδώ, του σπιτιού μας. Αυγά σου καθαρίζουνε. Πες μου και εμένα, μωρή, να γελάσουμε παρέα. Μην με αφήνεις μοναχιά μου. Συγγνώμη, κυρία, ήταν αυθόρμητο. Να με βοηθήσετε εσείς εμένα στις δουλειές που δεν παίρνετε ένα ποτήρι να το πάτε από εδώ εκεί. Ξεχασέτε αυτά, Τζούλιετ. Η κυρία σου άλλαξε πλέον. Είμαι έτοιμη για όλα. Και πλυντήριο μπορώ να βάλω και τα ρούχα να πλώσω και να τα συντρώσω και να πέσω στα τέσσερα, μωρή, και να σουγκαρίζω σκάλες όλη μέρα. Έχω τελειώσει με όλα αυτά, κυρία, εδώ και μισή ώρα. Τότε μπας και μπορώ να μαγειρέψω κανένα ρημάδι φαΐ να φάμε το μεσημέρι. Έχω φτιάξει παστίτσιο και cheesecake για επιδόρπιο. Να ρωτήσω κάτι. Νιώθετε καλά? Μήπως είστε άρρωστοι? Άρρωστοι είσαι εσύ, μωρή. Πότε πρόλαβες στις 10 το πρωί και έχεις κάνει 169 δουλειές? Πάντως τέλειωσα, κυρία, και τώρα πλήττω. Καλά να πας, μωρή. Καλώς ήρθες στον κόσμο μας. Έλα να κάνουμε παρέα, να δεις τι ωραία περνάω κι εγώ. Που πλήττω όλη μέρα. Ρε μωρό μου, τρέλησα σας εκπληκτικά τώρα. Τρέλησα και έκανα ό,τι μπορούσα. Σε έπαιρνα κάθε 5 λεπτά τηλέφωνο. Τι άλλο να έκανα? Ήμουν στο μετρό για να προλάβω να έρθω στην ώρα μου. Ναι, ρε Λιζάκη, αλλά δεν ήρθες. Και το γύρισμα έπρεπε να ξεκινήσει, ρε αγάπη μου. Και έπρεπε να πάρουν αυτοί. Αυτοί ήταν εκεί, αυτοί τους άρεσε, αυτοί πήρανε. Γιατί ήταν εκεί? Γιατί έπρεπε να προσέχει την αδερφή της. Ήταν η αδερφή της στο βιντεοκλίπ, Ελίζα. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι αυτοί φύγανε παντού. Όπως εσύ, τσουπ, εμφανίζεται κι αυτή. Ναι, αφού είναι γειτόνισσα, δεν τα έχουμε ξαναπεί αυτά, Ελίζα. Τα ίδια θα λέμε. Δεν με νοιάζει. Αν θες να είμαστε μαζί, θα κόψω τα παρεδώσε. Τη μια σας πιάνω κι εσύ με το εσόργο και την άλλη σας πιάνω και φιλήσω στο βιντεοκλίπ. Έλα, ρε αγάπη μου, το ξέρω, συγγνώμη. Πώς ήταν όταν τη φίλησες? Χάλια ήταν όταν τη φίλησα. Με τόσο κόσμο μπροστά ήταν αμήχανα, ψεύτικο ήταν. Εμένα δεν μου φάνηκε καθόλου ψεύτικο. Ψεύτικο ήταν, ρε αγάπη μου, έλα τώρα. Απλά είμαι πολύ καλό ηθοποιό. Άρη, δεν τα αφήνει αυτά, λέω εγώ. Πότε να βλέπουμε τον ερωτά μα, σε βλέπω με αυτή να φιλιέσαι. Έλα, ρε αγάπη μου. Αφού έκανα ό,τι μπορούσα. Σε έπαιρνα κάθε 5 λεπτά τηλέφωνο. Σου είπα να παίξει το βίντεο κλιπ. Τι άλλο να έκανα, δηλαδή. Εγώ ξέρω ότι σε 2 μέρες φεύγω και ακόμη δεν έχουμε κάνει τίποτα. Το ξέρω, ναι. 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 Ναι, κύριε Γόνα μου, κατάλαβα. Ναι, η διεθνής κρίση. Ντόμινο. Ντουπ, ήρθε και εδώ. Ναι, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά, κύριε Γόνα μου. Ναι, μην κάνει. Κύριε Γόνα μου. Κύριε Γόνα μου. Μην κάνετε έτσι, κύριε Γόνα μου. Ψυχραιμία, κύριε Γόνα μου. Ψυχραιμία, κύριε Γονόμου, στο κάτω-κάτω τα δικά μου τα λεφτά, έχασα και τα δικά σας. Ναι. Ναι, γεια σας, κύριε Γονόμου, θα τα πούμε από κοντά. Τι να πούμε, δηλαδή. Τι έγινε, Ηλία? Ολίβια, θέλω να φανείς ψύχρεμη. Έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Και εγώ έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σοβαρό και απρόσμενο. Ωραία, πες μου στο δικό σου, το δικό μου θα πάρει ώρα. Ναι, το δικό μου θα πάρει χρόνια. Τι είπες? Τίποτα, πες εσύ. Όχι, πες εσύ, Ολίβια. Μείναμε άφραγγοι. Τι είπες? Τι εννοείς είσαι έγκυος? Μείναμε άφραγγοι. Εγώ, ρε Καρδάση, ήθελα να σου το πω από την αρχή. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνεις, επειδή σε αγαπάω, η θέση μου είναι λεπτή. Ξέρεις εσύ από λεπτότητα, αργουδιάρη. Έχεις κάτσει πάνω στα λεφτά και ξεχνιέσαι. Κάτσε ρε φίλε, γιατί το λες αυτό? Τι ξεχνάω δηλαδή? Ξεχνάς πως είναι να ζορίζεσαι, να αγωνίζεσαι, να δουλεύεις και πως είναι να τη βγάλεις. Τι να κάνω ρε, να πάρω ένα τρακτέρ δηλαδή και να αργώνω τα κατσάβραχα πάνω στο Διόνυσο? Ρε άσε τις αηδίες, κάνε κάτι για την πάρτι σου. Να ξαναχνιάσεις. Τα μπάνια. Τι τα μπάνια ρε, τον εαυτό σου. Δόξα τω Θεώ, φράγκα έχεις. Κάπου να επενδύσεις, ρε αγόρι. Ας πούμε ένα μανάβικο. Τη δουλειά την ξέρεις. Ρε κακομύρι. Ρε, αν μάθει η πελαγία ότι ανοίγω εγώ μανάβικο, θα με κρεμάσει. Σιγά μη σε κρεμάσει. Η Μιλέδη τώρα, πλάκα μου κάνεις εσύ. Συγγνώμη. Το πορτοφόλι σου. Ευχαριστώ πολύ. Μπάμπη, καλέ. Ο Μπάμπης δεν είσαι? Ο Μπάμπης είμαι, εσείς ποια είστε? Δεν με γνώρισες, ε? Πάνε και τόσα χρόνια. Η Φρόσο είμαι. Η Τσακίρη που πηγαίνουμε μαζί στο ίδιο σχολείο. Η Φρόσο? Ναι. Του Τσακίρη που είχε το φούρνο. Ναι. Πού είσαι ρε Φροσάκη? Μπάμπη μου. Του σου κούκλα μου. Καλά, πώς με γνώρισες? Από τη μύτη, αγόρι μου, τι ρωτάς? Να σου γνωρίσω το φίλο μου τον Άγγελο. Κάτσε να σε κεράσουμε. Καθίστε να σας κεράσει ο Αργόσχολος
Γιατί εγώ πρέπει να φύγω, είμαι εργαζόμενος. Είμαι ο πασίγνωστος Ατσίδας, εκτελούνται μεταφορέ. Κουβαλάμε εσάς, anytime, anytime. Λοιπόν, σας αφήνω μόνος, θα σας κεράσει ο αργόσκολος. Άντε, κάτσε. Χάρηκα. Καλά να περάσετε. Τα λέμε. Λέγε ρε Φωσάκη, τα νέα σου. Ρε Μπάμπη μου, γιατί σε είπα αργόσκολο, δεν έχεις δουλειά. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω, πώς έγινε. Τι πώς έγινε, αγάπη μου, δύο παιδιά έχεις κάνει. Ναι, αλλά εμείς τώρα τελευταία δεν πολύ. Τι δεν πολύ. Όλο το διάστημα που ήσουν χτυπημένο στο κεφάλι δεν μ' άφησες, εκλώρο κλαρί. Δηλαδή, δεν θα χωρίσουμε. Δεν θα μ' αφήσεις. Όχι, δεν θα σ' αφήσω. Τώρα στα δύσκολα θα σ' αφήσω. Και με ένα μωρό να έρχεται. Δηλαδή, με αγαπάς, ε. Σ' αγαπάω, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Πες μου πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Ναι, είναι πολύ σοβαρό, δυστυχώς. Αυτό το αναθεματισμένο, το ντόμινο, κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή. Δηλαδή, η επένδυση που είχαμε κάνει στη Σουηδία μετακύλησε σε μια χρηματιστηριακή της Ελβετίας, η οποία με τη σειρά της επένδυσε σε έναν κολοσσό του Λονδίνου, ο οποίος κολοσσός του Λονδίνου εμπιστεύτηκε τα κεφαλαιά του στο μεγαλύτερο επενδυτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Μάντοφ. Αυτό που έφαγε τα λεφτά του Σπίλμπεργκ, του Τόμ Χάνκ, τη Μαντόνα. Ναι, ναι, και του μισού πληθυσμού τη Αμερική. Τουλάχιστον έχουμε καλή παρέα. Εν κατακλείδη. Εν κατακλείδη, αυτή τη στιγμή όλη και όλη η περιουσία μα είναι η αγάπη μα. Ράκο, ο χρηματιστή μα τον λυπήθηκα. Εμά να δούμε ποιο θα μα λυπηθεί. Ώστε έχεις τρία παιδιά! Τι λες ρε θηρίο! Ζωή να έχουνε, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ τα παιδάκια μου! Εσύ έκανες οικογένεια, παντρεύτηκες! Μπα, Μπάμπη μου! Δεν νομίζω ότι μου ταιριάζει εμένα ο γάμος! Δουλεύω και από το πρωί στο βράδυ στο κομμωτήριο! Πού καιρός για οικογένεια, Μπάμπη! Τα αφεντικά είναι στην αφεντικά, πίνουνε το αίμα των υπαλλήλων! Εγώ αν γίνω ποτέ αφεντικό, θα τους έχω πολύ λάσκα τους υπαλλήλους. Έχω δικό μου κομμωτήριο. Άνοιξε ένα πολύ σικάτο πάνω στην Κηφισιά. Αλλά έχω πάρα πολλά έξοδα, Μπάμπη. Και πρέπει επιγόντως να βρω ένα συνεταίρο. Να έχω λίγο ρευστό στην επιχείρηση. Και πώς λέει τώρα το έχεις παρατήσει μόνο το κομμωτήριο. Είχα ραντεβού με έναν που έλεγε ότι ενδιαφέρεται να επενδύσει, αλλά με έστησε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο κόσμος λέει τόσα ψέματα. Εγώ το συχαίνω με το ψέμα. Δεν μου λες, εσύ τι κάνεις τέτοια ώρα εδώ, δεν έχεις δουλειά. Τι, πώς δεν δουλεύω. Απλά ήρθα να πάρω μια ανάσα. Δουλεύω. Εγώ βασικά επενδύω. Βλέπεις το χάρτη εδώ πέρα. Όπου υπάρχει τελεία στο χάρτη έχω επενδύσει. Τι λες ρε Μπάμπη. Γι' αυτό έρχομαι να το βλέπω το χάρτη και εμπνέομαι. Κατάλαβες. Τώρα σκέφτομαι να κατέβω προς τα νότια. Επενδύεις, ε. Βέβαια, βέβαια. Μπράβο Μπάμπη. Μπράβο. Γιατί δεν είναι καλό να τρως από τα έτοιμα. Γιατί ξέρεις πως τα φέρνει ζωή. Δεν ξέρεις Μπάμπη. Ξέρει. Δεν ξέρει. Πώς την πάτησα εγώ έτσι, πώς την πάτησα. Γιατί να σε αφήσω να τοποθετήσεις όλα μας τα λεφτά σε τόσο αμφίβολες επενδύσεις. Και τι να κάναμε, αγάπη μου, να τα κρύβαμε στο στρώμα όπως ο παππούς μας ή να τα θάβαμε με το κιούπι στον κήπο. Να τα καταθέταμε σε μια τράπεζα, Ηλία μου, όπως κάνει όλος ο λογικός κόσμος. Μην πανικοβάλλεσαι, μην πανικοβάλλεσαι. Δεν πανικοβληθώ τώρα, πότε θα πανικοβληθώ, όταν θα μου πέσει το λαχείο. Μην κάνεις έτσι, μην κάνεις έτσι, αγάπη. Μην ξεχνάς ότι είμαι έγκυος, Ηλία. Πώς θα κινηθούμε τώρα. Τώρα αυτό που προέχει είναι να διατηρήσουμε το ιατρείο, γιατί είναι και η μόνη μας πηγή εσόδων. Τα χρήματα από το πανεπιστήμιο με δύο διδασκαλίες την εβδομάδα δεν τα λες και πακτολό. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εγώ δεν φέρνω λεφτά στο σπίτι. Δεν είμαι φωτογράφος και όχι ή οποιαδήποτε. Να σου θυμίσω ότι και στις δύο εγκυμοσύνες το μόνο δρομολόγιο που έκανες ήταν από την κρεβατοκάμαρα στο μπάνιο. Το θυμίζει γιατί ανακατεύομαι. Αχ, και όχι τίποτα άλλο. Πώς θα το αντέξω, δεν είμαι και στην πρώτη νεότητα. Εσύ, αγάπη μου, εσύ. Η πιο όμορφη teenager του κόσμου. Ναι, καλά, καλά. Πάντως δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στο ιατρείο σου. Τα έξοδα είναι πολλά. Το ενίκιο του, τα έξοδα αυτού του σπιτιού, το σχολείο του παιδιού. Πολύ φοβάμαι ότι αυτά τα δύο τελευταία δεν θα μπορούμε να τα έχουμε. Εννοείς ότι θα αφήσουμε το σπίτι μας να ρημάξει και το παιδί μας αγράμματο. Όχι, αγάπη μου. Απλώς εννοώ ότι πρέπει να το πουλήσουμε αυτό το σπίτι. Τι? Ναι, και να μετακομίσουμε σε μια γειτονιά πιο λαϊκή. Εντάξει, πιο κεντρική. Να γράψουμε το παιδί σε ένα δημόσιο σχολείο που να είναι κοντά στο καινούριο μας σπίτι. Πάνω που άρχισε το παιδί μας να συνηθίζει το καινούριο του σχολείου, εμείς. Πάντως καλύτερα να μην πεις τίποτα ακόμα στα κορίτσια, ε. Εντάξει, αυτό να μην το πω. Αλλά για το μωρό. Ούτε για το μωρό. Άσε να περάσουν οι πρώτοι τρεις μήνες, να πάνε όλα καλά και. Βέβαια. Ουδέν κακό να μη γες καλού. Δηλαδή, συγγνώμη, το καλό στην οικονομική μας καταστροφή πού είναι? Ότι θα απαλλαγούμε μια και καλή από τους λατρεμένους μας γείτονες.
Ορίστε και τα ριζόγαλα. Φάγατε δύο πίτσες μόνοι σας και τρώτε και μπισκότα από πάνω. Ναι, μωρή. Ό,τι θέλω θα φάω. Τι σε νοιάζει, ρε. Την μπουκιά από το στόμα σου πήρανε, δέστατη. Καλέ, με αυτό το μπέρδεμα θα πάθετε καμιά ισοφαγική παλινδρόμηση. Ας πάω λοιπόν. Αν και δεν ξέρω τι είναι αυτό κακό. Τι να κάνω, μωρή Τζούλιτ. Δεν καταλαβαίνει γιατί τρώω τον Αγγλέουρα. Βαριέμαι. Και επειδή βαριέμαι, τρώω. Για να περνάει η ώρα μου. Τι να κάνω, νιώθω άχρηστη. Άχρηστη εσείς, μη το λέτε. Μη με ειρωνεύεσαι, μωρή. Γιατί μπορεί να τρώω ένα καταπέτασμα, αλλά καταλαβαίνω πολύ καλά τι μου γίνεται. Τι να κάνω. Πώς θα περάσουν όλες αυτές οι ώρες κάθε μέρα. Να σας βάλω εγώ να δείτε τηλεόραση. Γιατί για βιβλίο δεν σας βλέπω. Για μάλλον. Και τα λεστά. Α! Ο μαμαλάκης. Πάμε και στην υπαίθρια αγορά τώρα. Να δούμε τι άλλο θα βρούμε. Να φτιάξουμε το μεσημεριανό. Καλά τρελαίνομαι για δάφτον. Τι φτιάχνει, μωρή. Καυτερές πιπερίτσες. Αυτό εδώ να μου φτιάξει, που φτιάχνει και αυτός. Λοιπόν, γράφει τα υλικά. Μην ανησυχείτε, έχω μνήμη ελέφαντα. Σώθηκα. Που κάνει σαν τα ραμάς. 300 γραμμάρια. 300 γραμμάρια, πάστα γαρίδας. Αλλά δεν θα πάρουμε μόνο τα λεμονάκια αυτά. Θα πάρουμε και τα φύλλα της λεμονιάς κάθε. Λεμονόχορτο, μαζί με τα φύλλα της λεμονιάς. Πολύ ωραίο σακουλάκι. Και αυτή είναι η ρίζα γκαλάνγκ. Και ρίζα γκαλάνγκ. Λοιπόν, τρέχα να τα πάρεις και θα έρθω κάτω να σε βοηθήσω να μαγειρέψω. Κυρία, αυτό το φαγητό μαμαλάκι το φτιάχνει στην Ταϊλάνδη. Πήγαινε και εσύ, μωρή. Να τα φέρεις, τι να σου κάνω. Άντε, πήγαινε, θέλω να μην κάθεσαι. Και ώσπου να τα βρεις, φτιάξε μου δύο τοστάκια. Ωραίο φρούτο ανανά. Έχετε κάνει ποτέ τη δίαιτα του ανανά? Θα τρως όλα εκτός από ανανά. Χαίρετε. Γεια. Έφυγε η αγαπημένη σου? Όχι. Άστα, τσακωθήκαμε πάλι. Από τότε που ήρθε πάνε όλα στραβά. Όλο παρεξηγήσεις είμαστε. Εγώ μια χαρά σας βλέπω. Τώρα. Γιατί χθες είχε φρικάρει. Γιατί? Τι γιατί, ρε, Ιφηγένεια, δεν καταλαβαίνεις. Πρώτα πήρε τη θέση της στο βίντεο κλιπ. Μετά μας είδε να φυγιόμαστε. Κι εγώ στη θέση της το ίδιο θα έκανα. Ελπίζω τουλάχιστον να της εξήγησες ότι δεν φταίω εγώ. Όχι, αυτό το κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, πρέπει να φύγω. Πότε θα κάνουμε το επόμενο μάθημα αγγλικών? Α, ναι, είναι και το μάθημα, ε. Στο λέω επειδή θέλω να κάνω το πρόγραμμά μου. Ναι, ναι, άκου, Ιφηγενία. Είπα πως μιας και ήρθε η Λίζα, δηλαδή για αυτή το πρότεινε, έτσι. Mm-hmm. Να κάνω μάθημα μαζί της. Μέχρι να φύγει. Μάλιστα. Είσαι pet, βλέπω. Τι είμαι? Μας το παίζει σκληρός. Και μόλις σβήξει το λιζάκι, τρέχεις από πίσω της. Τα λέμε. Κάτσε. Ρε, Ιφηγένεια. Περίμενε. Με το λιζάκι. Δηλαδή, από τότε που σε γνώρισα, δεν είναι το ίδιο. Είναι και απόσταση, βέβαια. Μα εσύ λες ότι θα πας στην Αμερική για χάρη της. Πως θέλεις να γίνεις ηθοποιός, έτσι δεν είναι? Έτσι λέω. Καλή τύχη τότε. Έχεις καμιά ιδέα τι τρέχει με τους δίπλα? Γιατί σαν πολύ περίεργα φέρονται σήμερα. Όλη την ημέρα τους παίρνει τηλέφωνο αυτός ο χρηματιστής τους, ο οικονόμου τηλέφωνο, και μιλάνε με τις ώρες. Ξέρεις εσύ τίποτα? Αχ, το στάκι ζεστό, καλέ να πάρω ένα, καλέ που το λυπήστηκα. Άστα, μωρή, δεν θα φτάσουν. Έχει τελειώσει και το τυρί. Τζούλια, έτσι ετοιμάσου να ξαναπας για ψώνια. Καλέ, μέχρι να γυρίσουν τα παιδιά, αυτά θα έχουν γίνει πέτρα. Καλέ, ποια παιδιά? Για μένα δεν τα θέλω, πεινάω τρομερά. Λοιπόν, τι λέγαμε? Δεν είπαμε ότι θα σταματήσετε να τρώτε. Καλά, σου λέει, ράψτε το κι εσύ λίγο. Αφήστε με μια στην ησυχία μου, τι σα νοιάζει, βρε, αν τρώω εγώ. Με φάγατε με τη ζήλια σα, θα με πιάσει το κακό στο μάτι. Ανακαθείτε! Τι έπαθε αυτή? Τα έχει βάλει μαζί μου επειδή της είπα να σταματήσει να τρώει για να μην πάθει δυσπεψία. Γιατί τρώει όλη μέρα? Έχει πάθει βουλιμία γιατί νιώθει άχρηστη επειδή είναι πολύ πλούσια και δεν έχει τίποτα να κάνει. Δίκιο έχει, άχρηστη είναι. Ναι, ναι, κύριε οικονόμ, ναι. Ναι, σας καταλαβαίνω. Τι φταίτε εσείς, αλίμονο. Τι φταίτε εσείς αν ο Άλαν Γκρίνσπαν τα έκανε σαν τα μούτρα του? Ναι, ναι. Κατά βάθος όλοι το περιμέναμε, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Ναι. Ναι, κύριε οικονόμου, θα κάνω κουράγιο. Σας ευχαριστώ, κύριε οικονόμου, σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας.
Τόσο χάλια. Και βάλε. Ολίδια, πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Τι να κάνω, να αρχίσω να τρέχω? Όχι, αγάπη, να μην αρχίσει να τρέχει. Αλλά πρέπει να πουλήσουμε το σπίτι τώρα που η αγορά των ακινήτων δεν έχει ακόμα πέσει πάρα πολύ. Μήπως προλάβουμε και πιάσουμε μια κάπως αξιοπρεπίτιμη. Που σημαίνει πρέπει να μιλήσουμε στα παιδιά. Είδατε και στα παιδιά. Α, γεια σου, μωρό μου. Τι έγινε? Γιατί έχετε τέτοια μούτρα? Πεθάνε κανείς? Αγάπη μου, τι είναι αυτά που λες? Να, απλώς θέλαμε με τον μπαμπά να σας μιλήσουμε. Ο Λίδια, μισό λεπτό. Να είμαστε όλοι εδώ. Λίδια! Είδες, μωρή, που είσαι ολόγρινα και αντιρρήσεις, ε? Σε κάτι δύσκολη συνταγή. Ως ειδικός τώρα μιλάτε εσείς. Καλά που σας έχω να με βοηθάτε. Και βέβαια σε βοηθάω, ανέστητη, αχάριστη. Έχω σου παπρικιά στα χέρια σου. Και αυτά όμως, πεντανόστιμα. Θα σταματήσετε να τσιμπολογάτε? Φάγατε την πάστα γαρίδας, φάγατε τη ριζακαλάν, φάτε τώρα και τα κουκουνάρια να δούμε. Τι σε πειράζει, μωρίς, θα τα πάρεις τα κιλά? Εγώ πάντα τα πάρω. Και να σου πω, δεν έγινε και τίποτα άμα δεν βάλεις και το κουκουνάρι στη συνταγή. Ωραία, άμα δεν βάλω τόνα, δεν βάλω τ' άλλο, να μην φτιάξω τη συνταγή του μαμαλάκι. Να σας φτιάξω μια μακαρονάδα ορφανή, να τελειώνουμε. Θεέ και κύριε, μια ατάκα σου λέω, μωρή γλωσσοκοπάνα, δέκα, απαντάς. Δεν τρώγεσαι πια με τίποτα. Τα κουκουνάρια! Συγγνώμη, τι μας λέτε δηλαδή τώρα? Ότι πάνω που συνηθίσαμε να ζούμε εδώ, θα χρειαστεί να φύγουμε? Εγώ δεν θέλω να αλλάξω σχολείο. Ούτε εμείς θέλουμε να αλλάξει σχολείο, αγάπη μου. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε στα καινούργια δεδομένα. Ναι, ναι. Δέστε το σαν μια περιπέτεια στο κάτω-κάτω. Θα πάμε σε μια πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή. Θα γνωριστούμε με νέους ανθρώπους. Συγγνώμη που δεν θέλω να εμπλουτίσω τις εμπειρίες μου. Ιφηγένεια, μωρό μου, μην είσαι τόσο αρνητική. Είναι δύσκολο όλο αυτό, το καταλαβαίνω. Είναι μια αλλαγή για όλους μας. Αλλά πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Και πώς θα βλέπω την Πέτη και το Μιχαλάκι? Θα χάσω τους καλύτερους μου φίλους? Θα γνωρίσεις άλλους, αγάπη μου. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, μια αλλαγή περιβάλλοντος είναι. Δεν είναι και ό,τι χειρότερο. Το μόνο χειρότερο που θα μπορούσα να φανταστώ αυτή τη στιγμή είναι να μας πεις και εσύ ότι είσαι έγκυος. Όπως η μαμά της Μυρτός. Τι σχέση έχει τώρα και αυτό? Όχι, επειδή μιλάγατε για χειρότερα και επειδή το έμαθα σήμερα. Η Μυρτό είναι χάλια. Συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει τίποτα ομορφότερο από ένα μωρό σε μια οικογένεια. Ναι, όταν γίνεται στην ώρα του. Θα βλέπουν όμως το αδερφάκι της και θα νομίζουν ότι είναι παιδί της. Φαντάζεσαι να κάνετε κι εσείς ένα μωρό τώρα? Η Ιφηγένεια, σταμάτα. Και πώς θα είμαι μετά εγώ η μικρή? Τα μεσαία παιδιά κανένας δεν υπολογίζει. Μου το είπε και ο Μιχαλάκης. Μου σε πάει, γίνεται και καλύτερο. Κοριτσιά μου, δεν είναι το θέμα μας τώρα αυτό. Το θέμα μας τώρα είναι να δούμε τι θα γίνει με το καινούριο μας το σπίτι. Και για το μωρό τα συζητάμε αργότερα. Για το μωρό της μαμάς της Μυρτός? Τι να συζητήσουμε? Όχι, άλλο θέλει να πει ο μπαμπάς. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή το μόνο που πρέπει να μας απασχολεί είναι η αλλαγή του σπιτιού. Εντάξει? Αχ, Πασά μου, θέλω λίγο ακόμα κέικ. Παναφέρω, θες κι εσύ? Όχι, κοκόνα μου, εγώ είμαι εντάξει. Πω. Τρώει συνέχεια, τι θα κάνω? Θα μου γίνει τεράστια, πού θα τη βάλω? Γεια σου, Μπάμπη. Άλλος τι είναι. Πού είναι η Πελαγία? Κάτσε κάτω. Εσύ έφερες το κέικ και χλαπακιάζει συνέχεια η γυναίκα μου, ε? Όχι καλέ, τι ματζίδικο είναι. Η Πελαγία τα παρήγγειλε. Έχει γεμίσει δύο ντουλάπια με πατατάκια, popcorn και γλυκά. Παπαπαπαπα, αυτά τρώγαμε και στον ύπνο μου. Η Πελαγία τώρα τελευταία, Μπάμπη, ό,τι ώρα και να τη δεις, όλο κάτι μασουλάει, λες και έχει ταινία. Βέβαια, με ποιο δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Με έχεις δει εμένα ποτέ να τρώω? Όχι, αλήθεια. Πώς ζεις? Φυσικά και δεν με έχεις δει, γιατί τρώω μόνο τα βράδια. Για να μου μένουν. Ξέρεις με τι κόπο εγώ, Μπάμπη, μου συντηρώ αυτά τα κιλά, επειδή έτσι αρέσω στον άγγελο μου. Ωραία, άγγελε, τυχεράκια. Βέβαια, γιατί εγώ το τιμάω το στεφάνι μου, τον αγαπάω τον αντρούλι μου και θέλω να είναι ευτυχισμένος. Αν μπορείς, κάνε και εσύ το ίδιο με την Πελαγία. Λες, Μαρή, τι λέει, κάθε μάτρο ελληνί θα είμαι εγώ γομάρι, δηλαδή? Η Πετρούλα, κύριε, εννοεί ότι πρέπει να ανακαλύψετε την αιτία της βουλιμίας της συζύγου σας για να μπορείτε να την αντιμετωπίσετε. Αυτό εννοούσες? Ναι, αλλά ελεγγώ, το είπε πιο επιστημονικά. Όμως εγώ την ξέρω. Ποια είναι? Είναι ότι η κυρία τρώει συνεχώς αφού πλήττει, μιας και δεν έχει τίποτα να κάνει. Αυτό είναι. Λιζάκη. Τι έπαθες? Δεν είπα τίποτα, αλλά δεν είπαμε ότι θα κάνουμε αγγλικά. Τι? Κοίτα, Λίζα, άμα δεν μπορείς. Θα κάνεις με την Ιφηγένεια. Ωραία το είπες.
Δεν θα κάνουμε την Ευγένεια, θα κάνουμε δάσκαλο. Πρέπει να κάνω, Λίζα, γιατί έχουμε βάλει ένα στόχο. Εγώ δηλαδή έχω βάλει ένα στόχο και πρέπει να τον πετύχω. Αλλιώς πώς θα έρθω Αμερική. Ναι, ρε Άρη, όμως είμαι τόσες μέρες εδώ και δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Αλλά δεν φταίω εγώ. Έτσι, ένα βράδυ ολόκληρο χάσαμε με τα στρίδια. Τα στρίδια που τα πας. Ναι, και άλλο ένα που τσακωθήκαμε γιατί σας έπιασα τσιτσιδούς. Και άλλο ένα που σας έπιασα να φιλιέστε. Ω, θα τα ξεχνάμε αυτό τώρα. Γι' αυτό σου λέω, έλα να τα ξεχάσουμε. Να τα ξεχάσουμε, λέω. Αλλά να τα ξεχάσουμε το βράδυ. Τώρα. Τώρα έχει κόσμο κάτω, θα μας ακούσουνε. Και πρώτη φορά είναι. Θα κλειδώσουμε. Ναι, όταν κλειδώνουμε δεν ακούγόμαστε. Έλα μωράρι, μου έχεις λείψει. Και εμένα μου έχεις λείψει, μωράρι μου. Και εμένα μου έχεις λείψει, αλλά... Αλλά σου είπα, το βράδυ. Το βράδυ, όταν θα κοιμούνται όλοι, θα έρθουμε. Στο εφόσμο. Το βράδυ δεν μπορώ, θα βγω με τους δικούς μου. Ωραία. 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 Τέλος πάντων, εντάξει. Αύριο. Και αύριο μέρα είναι, μωρό μου. Τέλος πάντων, ας κάνουμε μάθημα αγγλικών. Όσο πιο γρήγορα μάθεις, τόσο πιο γρήγορα θα έρθεις. Αλήθεια. Μπράβο. Άντε να αρχίσουμε. Ηλία μου, τι κάνεις μέσα στον ψόφο. Τι να κάνω, παιδί μου, τι να κάνω. Τι έχεις, δεν σε βλέπω καλά, συμβαίνει κάτι. Δεν είμαι καλά, γι' αυτό δεν με βλέπεις καλά. Συμβαίνει κάτι πολύ δυσάρεστο. Τι παζίλο. Τι έγινε ρε Ηλία, θέμα υγείας. Όχι, 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 ευτυχώς από υγεία είμαστε όλοι βράχος. Τότε δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όλα τα άλλα λύνονται. Αν δεν λύνονται, πάμε μου, δεν λύνονται. Είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι πολύ μπερδεμένα για να λύθουν. Κάτσε βρε Ηλία, με τρομάζεις. Τι συμβαίνει, μίλα μου. Να στα πω εν ολίγοις για να μην σταλαιπωρώ, μπάμπι μου. Λίγο η οικονομική κρίση, λίγο κάτι δική μου λάθος χειρισμοί. Τέλος πάντων, έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα, μπάμπι μου, να πρέπει να πουλήσουμε αυτό το σπίτι και να μετακομίσουμε στην Αθήνα. Κάπου κεντρικά και φτηνά. Τι λες, φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γιατί μια χαρά γίνονται, δεν θα χαθούμε. Όχι, ρε Ηλία, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι εδώ, θα βρούμε μια λύση. Σε ευχαριστώ, μπάμπι μου. Αληθινά σε ευχαριστώ, αλλά δεν νομίζω πως υπάρχει λύση. Δεν μπορεί, ρε αδερφέ. Κάτσε να σε βοηθήσω. Ειλικρινά σε ευχαριστώ, μπάμπι μου, και το εκτιμώ αυτό που κάνεις, αλλά άσε με λίγο μόνο μου. Θέλω να σκεφτώ να τα ζυγίσω. Καλά, ρε Ηλία. Εγώ θα είμαι δίπλα σου, να το ξέρεις. Σε ευχαριστώ, μπάμπι μου, το εκτιμώ. Θα ξανάρθω πάλι. Έλα. Ναι. Κοίτα τι έφερα, το βίντεο κλείνει. Κιόλας. Θα το δούμε τώρα, θα το δούμε τώρα. Τώρα, θα το βάλω στον υπολογιστή. Αχ, ωραία. Όρις, και εσύ, Ευγένεια. Αχ, να με, κι εσύ. Είμαστε πολύ όμορφες. Ανά, ο Άρης θα τη φιλήσει. Τι φίλησε, την αγαπάει. Ο Άρης αγαπάει την Ευγένεια, ο Άρης αγαπάει την Ευγένεια, ο Άρης αγαπάει την Ευγένεια. Όχι, ο Άρης αγαπάει τη Λίζα. Μούλια είναι και με τη ρίγανε. Να. Βέβαια. Έχουν δίκιο η Πετρούλα και η Ιουλία όταν έχεις πάθει βουρλιμία. Βουρλιμία? Τι είναι αυτό, μπάμπι μου, με φοβίζεις. Έχεις βουρλιστεί και τρως συνέχεια, αυτό σημαίνει. Α, έτσι πανικάρχες, μωρέ, θα τους την κόψω εγώ τη γλώσσα. Τζούλιετ! Όχι, όχι, κοκόνα μου, σώπα. Μη μου συγχύρισε, για το καλό σου το λένε οι Ερμές. Άμα τρως συνέχεια, θα μου γίνει σαβαρέλα που θα σε βάλω μετά. Α, σιγά, μωρέ, μπάμπι μου, πια δεν τρώω δα τόσο πολύ. Έβαλα λίγα πατατάκια που είχα μια λιγούρα. Α, τα είμαι φαρμακωμένο, μωρέ, πελαγία. Γιατί πασάμ, τι έγινε. Είδα τώρα απερχόμενα τον Ηλία απ' έξω και φεύγουνε. Πού πάνε, καλά, οικογενειακώς να φάνε, να πάμε κι εμείς μαζί τους. Σταμάτα, μωρέ, είστε για το μυαλό στο φαΐ είναι. Όχι, φεύγουνε από το σπίτι, φεύγουνε από το Διόνυσο τελείως. Μη με τρελαίνεις, δηλαδή, θα πάνε στη Σουηδία. Για Σουηδία, μωρέ, η Έρμη, χάσαν όλα τους τα λεφτά. Το πολύ πολύ στα κάτω πετράλαιο, να άντε πατήσει για να βρουν κανένα διαμέρισμα. Μπάμπι μου. Τυχεροί ήμασταν που πιάσαμε αυτό το σπίτι. Δίπλα βλέπεις. Δεν στεγιώνει κανείς, γκεντεμόσπιτο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα δίπλα, με χρειάζεται η Ολίβια. Πάμε, πάμε. Τα πατατάκια μου! Ηλία! Ας το κάτω! Ας το! Ας το κάτω! Ας το! Ας το! Δεν λάθηκες! Τι μας θα κάνεις! Τα παιδάκια σου! Δεν τα σκέφτεσαι! Τι έγινε, μπαμπή! Πού σου! Είσαι άντρας εσύ, ρε! Ε, πας να αυτοκτονήσεις, ρε! Οι άντρες, ρε, στέκονται στα πόδια τους και παλεύουν για την οικογένειά τους! Τι λέει! Τι λέει, βρε, καλά σου λέει! Δηλαδή, τι έγινε! Με την πρώτη δυσκολία παίρνουμε την κουμπούρα που θα βγούμε μπροστά μας και όποιον πάρει ο Χάρος! Όχι, ρε, παιδιά! Δεν σκόπευα να το χρησιμοποιήσω! Μη, με τρομάξατε! Κάτω τα χέρια!
Απλώς το καθάριζα. Ναι, δεν ήθελα να το βλέπουν τα παιδιά μέσα και ήρθα έξω. Πού να πάει ο νους μου, καλέ. Μου είπε και ο μπάμπης μου ότι χάνετε το σπίτι σας. Και όλο αυτό ήταν. Ο γιατρός θα κάνει το όπον εννοημένο. Όχι, 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 όχι. Είναι από τη συλλογή του παππού μου. Είχε τουλάχιστον 20. Κατσαμπλιάς ήταν ο παππού σου. Όχι, ήταν σπουδαίος επιστήμων. Και λέω τώρα με την κρίση, μήπως θα ξεφορτωθώ. Ευκαιρία. Μπορεί να πιάσουν και καμιά καλή τιμή, που ξέρεις. Συγγνώμη, τώρα, Λιάκο μου, για να καταλάβω, θα το γυρίσεις, θα γίνεις έμπορος όπλων, ας πούμε. Εδώ που φτάσαμε, Πελαγία μου, όλα μπορούν να συμβούν. Μέχρι και έμπορος όπλων μπορεί να γίνω. Λοιπόν, καθίστε εσείς εδώ, εγώ πάω μέσα. Ας δούμε κι εμείς γιατί το δαγκώσαμε. Όχι! Καθίστε εδώ. Άντε, καλά, ελάτε. Όπω του τη βίδωσε. Και τώρα γραμματική. I suppose, see. Ναι, πες εσύ, αγάπη, θα σου πω εγώ τι. Ρε Άρη, δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να δώσω σημασία στο συντακτικό. Στο συντακτικό δεν έδινα σημασία στα ελληνικά, ρε Λίζα. Θα δώσω τώρα στα αγγλικά. Ναι, και σοβαρέψου. Δεν είπες ότι έβαλες ένα στόχο. Είπα, ρε Λίζα, αλλά με έχεις βάλει κατευθείαν στα βαθιά. Έτσι θα μάθεις. Έλα, συγκεντρώσου. Συγκεντρωμένος είμαι. Δεν είσαι, ρε Άρη. Όλο έξω από το παράθυρο κοιτάς. Είχε σχολείο, έτσι έκανα. Όλο έξω από το παράθυρο κοιτούσα. Και η δασκάλα έλεγε και έλεγε. Και εγώ περίμενα μέχρι να χτυπήσει το κουδούν. Τι σκεφτόσουν. Το διάλειμμα, το παιχνίδι, ξέρεις τώρα, τέτοιο. Όχι στο σχολείο, πριν. Άρη, Άρη, κοίτα τι έχω, το βίντεο κλιπ. Το βίντεο κλιπ. Εντάξει, πώς κάνεις έτσι χωρίς μου. Άφησε το εκεί πέρα στο τραπέζι και θα το δω εγώ μετά. Έλα να το δούμε τώρα όλοι μαζί. Είναι πολύ ωραίο. Θέλω να το βλέπω συνέχεια. Όχι τώρα, Μπετούλα, μετά. Έλα, δεν πειράζει. Μην της χαλάς τη χαρά της Μπετούλας. Έτσι κι αλλιώς εγώ πρέπει να φύγω. Μες στο άγχος εμείς, μέσα στο πανικό. Απ' τη λογική με το παραμικρό. Δεν σε νιώθει κανείς και γι' αυτό δεν μιλάς. Αποστάσεις κρατάς μεταξύ μας. Ναι. Ιφηγένεια. Άρη, βλέπω το βίντεο κλιπ. Κι εγώ αυτό βλέπω. Αλλά αυτό δεν θα το συγχωρήσω ποτέ, Ολίβια, και να το ξέρεις. Να σας συμβαίνει τέτοιο πράγμα και να μην το πείτε σε εμάς, βρε, σε εμάς. Έχει δίκιο η Πελαγία. Μας φαρμακώσατε. Εμείς είμαστε δικοί σας άνθρωποι, είμαστε μια πόρτα. Είμαστε οικογένεια, ρε παιδιά, να μην ξέρουμε τίποτα. Αλήθεια σου λέω, Ολίβια. Έτσι μου έρχεται να μην σας ξαναμιλήσω. Αλήθεια? Ποτέ. Α! Όχι, κονέ. Μη στενοχωριέσαι τα ψέματα, δεν πάει. Τίποτα, παιδιά. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Θα κάτσουμε εδώ πέρα να σκεφτούμε να βρούμε μια λύση. Θα κάτσουμε μια μέρα, δύο μέρες. Στην ανάγκη θα μας τρώσει τον καναπέ. Δεν φεύγουμε, δεν βρούμε λύση. Δεν γίνεται να φύγετε από εδώ. Ναι, ναι, μπάμπη μου. Αλλά μια άλλη μέρα, γιατί τώρα έχουμε κουρκουτιάνει λίγο. Τρεις ώρες είστε εδώ. Πες το γι' αυτό, πείνασα. Λέω ότι εγώ ήμαρτον. Σωθήκαν και τα πατατάκια. Κάνα ξηροκάπη, δεν έχετε. Τέλος πάντων, καλά. Λοιπόν, άντε. Πάμε και θα τα πούμε αύριο. Πάμε, κοκόνα μου, πάμε. Όχι, όχι, έχουμε πολλές δουλειές αύριο. Θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς όταν μπορέσουμε. Τι τηλέφωνο τώρα, είμαστε να μπαίνουμε σε έξω. Τα χρυσού σου κάναμε τους Γερμανούς. Τελείωσε, θα έρθω αύριο χωρίς τηλέφωνο κατευθείαν. Θα τα συζητήσουμε όλα. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Πάμε για την πείνα, σα ευχαριστώ. Πάμε, κοπέλα μου, πάμε, πάμε. Μην πέσει σιγά μου. Τελικά η ιδέα της μετακόμισης μου φαίνεται όλο και πιο ελκυστική. Όχι, εγώ δεν αλλάζω ούτε γειτονιά, ούτε σπίτι, ούτε σχολείο. Λυδία, αγάπη μου, δεν έχουμε πει ότι τα καλά κορίτσια δεν κρυφακούνε. Να πάτε όπου θέλετε εσείς και εμένα να μου αφήσετε τους διπλανούς. Θα έρχομαι να σας βλέπω Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Εγώ δεν φεύγω. Τι? Ακούς? Έργο δικό σου είναι αυτό. Εσύ που την άφησες να κάνει συνέχεια παρέα με τους δίπλα. Και τώρα θέλει να πάει να ζήσει με τους μουστοξίδιδες. Μην ταράζεις, αγάπη μου, μουστικά. Άντε, παράτα με, βρε, Ήλια. Αν δεν ταραχτώ τώρα με αυτά που μου συμβαίνουν και με. Πότε θα ταραχτώ. Πάτε, θέλω να βγω. Και να θυμάστε το τελευταίο που σας είπα. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία τα προκαταρκτικά. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Συνήθως. Ηλία μου, αδερφέ μου, δόξα τω Θεώ, είσαι καλά. Μπαμπή, κυρία, τέλειωσε η επίσκεψη. Είστε μια χαρά, πηγαίνετε. Ω, δεν χρειάζεται, η επίσκεψη είναι δωρεάν. Πάμε, τι κάνεις, δεν έχει τελειώσει ο άνθρωπος. Ηλία, Ηλία, κάτσε κάτω, αδερφέ μου. Κάτσε κάτω και ηρέμησε. Ήρεμος είμαι, μπαμπή μου, ήρεμος. Μην νομίζεις να το φάγα το παραμύθι, ότι χθες καθαρίζεις το όπλο. Μπαμπή μου, δεν είναι δυνατόν να μπαίνεις στα ξένα ιατρία και να διώχνεις ασθενείς κατά αυτόν τον τρόπο. Ηλία, αδερφέ, δεν θέλω να κάνεις καμία τρέλα. Αν είχα σκοπό να αυτοκτονήσω, θα περνούσα από το γραφείο μου να εξετάσω και 2-3 ασθενείς. Δεν θα είχα τίποτα καλύτερο να κάνω τις τελευταίες ώρες της ζωής μου. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, ανησυχώ για σένα. Σε παρακαλώ, με ζορίζεις. Είμαι αρκετά ζορισμένος από μόνος μου. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Από τη μία η Ολίβια δεν μου μιλά σχεδόν. Από την άλλη τα παιδιά μου πιστεύουν πως θα μείνουμε άστεγοι και θα κοιμόμαστε σε κούτες.
Ο μεσίτης μου λέει πως το σπίτι δεν πιάσει ούτε τη μισή τιμή της αγοράς και έχω και σένα να διώχνεις τις τελευταίες μου ελπίδες για έσοδα. Τους ασθενείς μου! Ηλία, μίλησα σήμερα με την Πελαγία. Όχι. Αποφασίσαμε λοιπόν από κοινού να δώσουμε εμείς τα λεφτά για το σπίτι σου. Τι? Δηλαδή θα πάτε σε άλλη πόλη? Σε άλλη πόλη, όχι, αλλά σίγουρα πολύ μακριά από εδώ. Αχ, γιατί να γίνει τώρα αυτό? Δεν θέλω να φύγετε. Εγώ σου το είπα, δεν πάω πουθενά. Θα ανέβω στη στέγη και θα δεθώ σε μία καπνοδόχο σαν τους ακτιβιστές. Μιχαλάκη, να πούμε στη μαμά και στον μπαμπά να μείνει μαζί μας η Λιδία. Ναι. Ναι, και θα δεχτούνε. Η Φιγένεια τι λέει για όλα αυτά? Ούτε αυτή θέλει να φύγει, αλλά δεν δέχει να έρθει στην καπνοδόχο. Κάνε κάτι, βρε Μιχαλάκη. Τι να κάνω, να ανεβώ κι εγώ στην καπνοδόχο στη θέση της Φιγένειας? Όχι, δεν ξέρω, σκέψου. Να σκεφτείτε εσείς που είστε και μάγισσες. Λες? Ναι. Μισό λεπτό, μπάμπι μου. Λοιπόν, το 843 χρυσό μου θα σου πηγαίνει τέλεια. Τέλεια. Σε παρακαλώ πολύ, μην μου λες εμένα. Όχι, το 843, τέλος. Έλα, μπάμπι μου, έλα να τα πούμε εδώ. Κάτσε. Μήπως σε καθυστερώ? Όχι καλέ, η κοπέλα είναι για βαφή. Θα την αναλάβουν τα κορίτσια. Εγώ μόνο χτενίζω. Μπράβο, κοπέλα μου, μπράβο, πρόκοψες. Είσαι καλά. Και ωραίο κομμωτήριο, πολύ ωραίο. Ωραίο είναι, μπάμπι μου, ωραίο. Και τόσο προσωπικό, ε. Ναι, βέβαια. Αλλά χρειάζομαι ρευστό, μπάμπι. Αλλιώς χαθήκαμε και εγώ και τα κορίτσια μου. Τέλος πάντων, ας μη σε σκοτίζω με τα δικά μου, για πες μου, τι λέγαμε? Τι να λέμε, μωρέ, σου λέγα για τον Ηλία. Καλά, τόσο φίλος είναι αυτός ο Ηλίας και στεναχωριέσαι? Μόνο φίλος, αδερφός είναι. Ναι. Να φανταστείς, ο πατέρας μου παντρεύτηκε τη μάνα του. Είμαστε... Άστε καλά, ναι. Να σε ζήσουμε, βρε μπάμπι. Να σε καλά, να σε καλά, κορίτσι μου και στα δικά σου. Εσύ δεν είσαι παντρεμένη, ε? Όχι, όχι. Με τη γυναίκα σου, μπάμπι, όλα καλά? Όλα καλά με την Πελαγία, βέβαια, όλα καλά. Αν εξαιρέσει κανείς ότι τώρα τελευταία δεν ξέρω, μωρέ Φρόσο. Έχει ανοίξει ο ισοφάγος της. Τρώει σαν τον Γαργαντούα. Α, την καημένη. Είναι εύσουμη? Όχι, όχι, δεν έχει πάρει κιλά. Α. Βέβαια δεν είναι σαν και εσένα. Σε καλά. Αλλά όσο να είναι, τα έχει τα πιασήματα για της. Περίμενα, έχω τη λύση. Κάπου εδώ είχα ένα περιοδικό. Πού? Έχει ένα τεστ. Για τη βουλιμία. Άλλα τα εδώ είναι. Να, μπάμπη, διάβασε. Κοίτα, δεν σας το κάνω. Να το κρατήσω? Βεβαίως, βεβαίως. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Έχεις κανένα άλλο περιοδικό? Αμέ, περιοδικά να δουν τα μάτια σου, μπάμπη μου. Καλά, πού να σου λέω ότι πέρασε τα Χριστούγεννα. Α, κοίτα. Να και ο Άρης με την Αμερικάνα του. Μην κοιτάς και μην δίνεις σημασία, γιατί τη ζηλεύει τρομερά. Αλήθεια? Ναι, ναι. Γιατί? Πού να σου λέω. Άρη, μην τους πεις να έρθουν εδώ. Γιατί να σου πω να έρθουν τώρα, μωρό μου, πώς ήρθε αυτό τώρα? Δεν πάμε κάπου αλλού. Αφού τώρα ήρθαμε, αγάπη μου, γιατί να φύγουμε? Δεν μ' αρέσει να μας κοιτάνε. Δεν μας κοιτάνε, αγάπη μου. Φίλα μου. Ε? Κοίτα. Καλή, αυτή θα τον φέρει ζωντανό. Σταμάτα, σου λέω, μην κοιτάς. Τι ζηλεύει, ζηλεύει τρομερά. Πάντα ήσουν ευσυγκίνητος, Ηλία, αλλά τελευταία το κακό έχει παραγίνει. Μα καταλαβαίνεις. Μας πρόσφεραν τα χρήματα μόνο και μόνο για να μην μας χάσουν από δίπλα τους. Καταλαβαίνω και είναι όντως μια εξαιρετικά γενναιόδορη χειρονομία εκ μέρους τους. Το παραδέχομαι. Μας αγαπάνε αυτοί οι άνθρωποι. Προσπαθείς, Ηλία μου, να μου πεις με πλάγιο τρόπο ότι δέχτηκες την προσφορά τους? Όχι βέβαια. Πώς είναι δυνατόν να δεχτώ κάτι τέτοιο? Είπα κι εγώ. Πάντως είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να διακόψουμε εντελώς τις σχέσεις μας με τους μουστοξίδιδες. Θέλουμε, δεν θέλουμε? Θέλουμε, Ηλία, θέλουμε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Επηρεάζουν αρνητικά τα κορίτσια μας. Και δεν έχω καμία διάθεση το τρίτο μας παιδί να μεγαλώσει υπό το καθεστώς της Πελαγίας. Ολιβία, ακούγεσαι σαν να χαίρεσαι που θα χάσουμε το σπίτι μας. Λες ανοησίες, Ηλία, το αγαπάω αυτό το σπίτι. Αλλά όσον αφορά τους διπλανούς, δεν αλλάζω γνώμη. Φοβάσαι το λιζάκι απάνω και ήρθες να μου μιλήσεις εδώ? Ραλιδέα δεν είσαι για τον εαυτό σου. Για κατούριμα ήρθα. Πολύ ρομαντικό. Δεν πας απάνω γιατί έχεις μπλεξίματα? Εγώ δεν φοβάμαι κανέναν. Κι εγώ σου λέω ότι φοβάσαι. Κι εγώ σου λέω ότι δεν φοβάμαι. Συγγνώμη λίγο, για. Μάλιστα. Πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Η ερώτηση έχει ως εξής.
Τρώτε επειδή πεινάτε ή επειδή βρέθηκε μπροστά σας φαγητό? Ναι, μωρέ μπάμπη, μάζε με τη στεναγόρια μου. Είμαι να σγάζω που θα φύγει η Ολίβια και ο Ηλίας. Να σγάζω, παιδάκι μου. Από το φαγητό? Όχι, βρε. Από τη στεναχώρια μου. Στεναχώρια. Χρήσιμο στοιχείο αυτό. Ορίστε, το έχει και αυτό. Τρώτε όταν νιώθετε στεναχώρια? Ναι. Παιδάκι μου, δεν σημαίνει ότι επειδή τις τελευταίες μέρες μου άνοιξε λίγο παραπάνω η όρεξη, ότι είμαι βουλιμική. Βουλιμική, ε! Ορίστε. Και αυτό το έχει εδώ πέρα. Αρνείστε με τα μανίας ότι υπάρχει έστω και η παραμικρή πιθανότητα να είστε βουλιμική. Ναι. Βρε μπαμπίνο μου, δεν καταλαβαίνεις. Αν είχα κάτι χρήσιμο και δημιουργικό να κάνω, δεν θα τρώγα τον αγλέουρα. Αυτό είναι. Χρήσιμο και δημιουργικό. Μάλιστα. Τζούλιετ! Τζούλιετ! Πού είσαι, μωρία καμάτρα? Έλα, φτιάξε μια ρημάδα ομελέτα που την αποθύμησα. Με μπέικον. Αμάν, λες και θα της τον κλέψουν κάνει. Αφού το κορίτσι είναι ερωτευμένο τρελά, δεν βλέπεις? Κρίμα πάντως, τέτοιον άντρα δεν είναι να τον έχεις αποκλειστικότητα. Εντάξει, μην κοιτάς όμως. Έλα, σε με να διασκεδάσω. Πω, πω, κοίτα, τον καταβροχθίζει. Να σου πω, δεν πάμε να φύγουμε. Και πού να πάμε? Σπίτια μας. Από τώρα. Οχ! Τσέκω το πανάκι, καθαρίζει τον πάγο. Κοιτώ, βλέπεις αυτή τη γλέτσα. Έτσι, πάρ' τα μέτρικά του, Πρόσεχε, Φροσάκη. Μπάμπη μου! Σε πρόλαβα, δεν έκλεισες. Όχι, δεν έκλεισα ακόμα. Λοιπόν, ξέρεις, μωρέ Φροσό, σκέφτηκα αυτά που μου έλεγες χθες. Έλα, μην αναστενάσεις, εντάξει. Έχω κι εγώ προβλήματα. Τα βάλα κάτω και νομίζω βρήκα τη λύση. Δηλαδή? Να, αποφάσισα να σου δώσω τα λεφτά που χρειάζεσαι για να σωθεί το μαγαζί σου. Μπάμπη μου! Μπάμπη μου, με σώνεις, μπάμπη μου! Να σε καλά, θα γίνουμε συνέτεροι. Εντάξει, όχι ακριβώς εμείς. Αλλά η Πελαγία γυναίκα μου είναι κομμώτρια, ξέρει τη δουλειά. Ωραία. Ελπίζω να της αρέσει τώρα να γίνει και επιχειρηματίας. Γιατί καλά να με της αρέσει τέτοιο σικ μαγαζί σε τέτοια γκλαμουράτη περιοχή? Δεν ξέρω, γιατί δεν της το έχω πει ακόμα. Το φιλάω για έκπληξη. Λοιπόν, σύμφωνοι. Σύμφωνοι, Μπάμπη. Λοιπόν, κερνάω καφεδάκι και να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες, έτσι. Πάμε για τα καλορίζικα. Το νου σου, ε, το μαγαζί. Μου λείψεις και εμένα, αγάπη μου. You can't jump the track. We're like cars on a cable, and life's like an hourglass glued to the table. No one can find the rewind button, girl. So cradle your head in your hands. The epiphys. And breathe. Εσύ δεν το έχεις πάθει ποτέ αυτό. Περιζάκι. Απλά έχω λίγο άγχος, γι' αυτό. Τι να σκεφτώ τώρα εγώ, ρε Άρη? Τίποτα να με σκεφτείς. Αφού σου λέω, έχω λίγο άγχος. Δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν είναι το ίδιο. Κάτι έχει σπάσει. Έτσι δεν είναι? Άξω να σου πω, αυτό μην το ξαναπείς. Εγώ εσένα αγαπάω. Άρη, αύριο φεύγω. Το ξέρω. Δείξει. Τι θα δείξει? Αυτό μην το λες τώρα έτσι. Τα κάνεις χειρότερα. Γιατί? Εγώ θα φύγω. Κι εγώ θα έρθω. Γι' αυτό τον παλεύω τόσο καιρό. Θα έρθω να σε βρω. Μένω. Τάξε μου, τάξε μου!
Μίλα, μωρή. Αφού έτσι κι αλλιώς γι' αυτό ήρθες εδώ, για να μου πεις τα κουτσαμπολιά. Παιδί μου, εχθές είχα ρεπό και κοιμήθηκα στη νίκη. Και σήμερα το πρωί, έτσι όπως πήγαινα στη στάση, ποια συνάντησα. Τη Ζορζέτα, την κόρη της Λαϊνάς που δουλεύει στην τράπεζα. Και τι μου το λες, βρε. Ξέρεις τι μου είπε η Ζορζέτα. Τι σου είπα. Σήμερα πρωί-πρωί ο μπάμπη σου πήγε στην τράπεζα και σήκωσε από τον λογαριασμό σας 60.000 ευρώ. Εσά δεν τρεπώστε κι οι δυο σας κουτσομπόλες. Ούνα μου χαθείτε. Πού πήγε μωρή το τραπεζικό απόρριτο, ε! Και σένα τι σε νοιάζει, κυρά μου! Τι κάνει ο άντρας μου τις 60.000, μπορεί να τα σήκωσε για να μου πάρει ένα ωραίο δώρο τώρα στις εκπτώσεις. Δεν ξέρεις. Κάτσε, σου έχω κι άλλο. Δεν τα σήκωσε σε μετρητά ο μπάμπης αυτά τα λεφτά. Τα μετέφερε από τον λογαριασμό σας σε έναν άλλο λογαριασμό. Σου λέει τίποτα το όνομα Εφροσύνη Τσακίρη? Εφροσύνη Τσακίρη, είπες? Όχι. Μαγιά! Μαγιά! Πού είσαι, βρε Σαρδανάκο, ρε. Ποια είναι αυτή η Εφροσύνη που της έδωσε σε ένα σκασμό λεφτά? Κάτσε, βρε Σύφουνα. Πότε το μάθες κιόλα? Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Μίλα, μη σε σκοτώσω, βρε. Εσύ δεν είσαι σύζυγος. Εσύ είσαι το δεύτερο γραφείο. Ό,τι θέλω είμαι, Μπάμπη. Και πρόσεξε καλά, γιατί σε βλέπω να γίνομαι και χείρα μετά από όλα αυτά. Σόπα, σόπα, Πελαγία μου, ηρέμησε. Η Φρόσο είναι πολύ καλή κοπέλα. Έχει ανοίξει ένα κομμωτήριο εδώ, όπως κατεβαίνουμε το δρόμο, τον κεντρικό κάτω στην Κυφυσιά. Έλα, φτάνει, φτάνει, πολλά είπες. Και εμένα τι με νοιάζει, βρε. Εσένα σκέφτηκα, βρε κουτό. Είπα να αγοράσω το μισό μερδικό από το κομμωτήριο να γίνονται συνέτεροι. Χωρίς να με ρωτήσεις. Τότε τι έκπληξη θα ήταν. Άσε. Γιατί με τις εκπλήξεις σου πέρυσι κοντέψαμε να μείνουμε στο δρόμο. Σταμάτα, μωρέ. Άλλο λαγός ήταν απατεώνας. Η Φρόσο είναι πολύ καλή κοπέλα. Μπουμπούκι, ξέρεις πόσα χρόνια την ξέρω. Από τόση, από 7 χρονών. Και πόσα χρόνια έχεις να την ειδείς? Κοντά 30 χρόνια. Και πού το ξέρω εγώ ότι τόσα χρόνια δεν είχε γίνει και αρχηγός της μαφίας? Έλα τώρα, μη λες χαζομάρες. Έλα ρε Πελαγία. Δεν αντέχω να σε βλέπω να μαραζώνεις, κοκόνα μου. Μαμίνο μου. Δεν αντέχω να σε βλέπω να είσαι μες στην κουζίνα για να χλαπακιάσεις σαν το βόδι. Να χάνεις το φιδίσιο σου κορμάκι. Το φοιτήσε μου κορμάκι, ναι. Αγάπη μου. Κι εγώ πήγα να σε κατηγορήσω. Έχεις δίκιο, μπάμπη μου. Θα γίνω επιχειρηματίας. Ελίζα, άσε με να σε πάω εγώ. Άστο, θα πάω μόνη. Άκου, Λίζα. Το ξέρω ότι δεν μας πήγε καλά. Αλλά θα τα καταφέρουμε, έτσι δεν είναι? Θα δείξει. Θα έρθω, θα δεις. Θα κάνω τα πάντα για να έρθω. Σε περιμένω. Περιμένουμε. Ευχαριστώ. Ποιους θα περιμένουμε? Τους νέους ιδιοκτήτες. Το σπίτι πουλήθηκε, Ηλία. Κιόλας. Τι κιόλας? Εμείς δεν του είπαμε να βιαστεί? Εμείς το είπαμε. Επειδή μας είχε πει ο οικονόμου ότι όσο περνάει ο καιρός οι τιμές πέφτουν. Ναι, δεν ωφελεί να το συζητάμε άλλο. Το θέμα είναι ότι έρχονται όπου να είναι οι καινούργιοι ιδιοκτήτες και πρέπει να συζητήσουμε για το πότε πρόκειται να μετακομίσουν. Όπου να είναι. Ελπίζω να μας δώσουν λίγο χρονικό περιθώριο μέχρι να μετακομίσουν. Θα μου λείψει. Είχα δεθεί τελικά με αυτό το σπίτι. Θα μου πεις λίγους μήνες μείναμε μόνο, αλλά δεν ξέρω, είχα... Είχα φανταστεί όλη μας τη ζωή εδώ μέσα. Να γερνάμε, να παίζουμε σκάκι μπροστά από το τζάκι, να πλέκουμε. Έλα, βρε Ηλία, πολύ μελόγινεσαι. Ναι, το ξέρω, γιατί εσύ ήθελες κατά βάθος πάντα να φύγουμε. Όχι βέβαια, και στο έχω ξαναπεί αυτό. Δεν ήθελα να φύγω από αυτό το σπίτι. Από τους διπλανούς ήθελα να ξεφύγω. Υπάρχει διαφορά. Η μία από τις δύο σου επιθυμίες πραγματοποιήθηκε. Χαρήκαμε βέβαια που σας είδαμε, αλλά δεν θα μπορούσατε να είχατε έρθει σε πιο κατάλληλη στιγμή. Ναι, ξέρετε, πουλήθηκε το σπίτι μας και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τους νέους ιδιοκτήτες. Ωραία, λοιπόν.
Τους έχετε μπροστά σας. Εμείς είμαστε οι νέοι ιδιοκτήτες. Τι λένε, Ηλία? Δεν έχω ιδέα. Καλέ, είναι απλό. Ο μεσίτης σας δεν πουλούσε το σπίτι σας? Λοιπόν, το αγοράσαμε εμείς για να σας το κάνουμε δώρο. Δηλαδή, θα είναι τοπικό της μπετούλας μου. Αλλά μπορείτε να μείνετε όσο γουστάρετε. Και θα μείνετε άλλα 100 χρόνια. 200. Σιγά, ρε Μιχάλη, μη ζήσω 200. Τι είναι, χελώνες? Θα αφήνω έτσι εγώ τον αδερφό μου, ε. Καλέ, πείτε κάτι. Τι κοιτάτε έτσι? Τι καθόσαστε όλοι σας στήλοι άλατος? Ολίβια, μίλα. Ναι, θα μιλήσω εγώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα μπορούσατε να είχατε κάνει πιο γενναιόδορη χειρονομία. Αλλά φυσικά είναι αδύνατο να τη δεχτούμε. Αυτό δεν ήθελες να πεις, αγάπη μου? Φυσικά αυτό. Γιατί, καλέ μαμά? Σε παρακαλώ πολύ, Λίδια. Ναι, βρε μαμά, πες ένα ναι. Ηφηγένεια, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, μωρό μου. Βρε, γίνονται και θα είναι μέρα μεσημέρι. Όλα τα σκεφτήκαμε. Επειδή ξέραμε ότι μπορεί να αρνηθείτε, έχουμε και εναλλακτική. Πόσο ενίκιο θα δίνετε και που θα μείνετε? Ελπίζουμε ένα μικρό ποσό. Ωραία λοιπόν, αυτό θα το δίνετε σε εμάς. Και έτσι τώρα πια δεν μπορείτε να αρνηθείτε. Έτσι, Λιδιάκι μου. Έτσι, Λιδιάκι μου. Καλωρίζικος. Θέλω μια χάρη. Έτσι όπως είμαστε όλοι τώρα σαν μια οικογένεια, να πάμε όλοι μαζί στα εγγένεια της καινούργιας business της Πελαγίας μου. Επιχείρηση Πιστολάκι. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να σας βλέπουμε. Πολύ πάνικο το στο μαγαζί, αδερφέ. Μπράβο. Δόξα τω Θεώ, πολύ ωραίο έγινε. Και έχει ενδιαφέρον, έχει. Κινείται το πράγμα, κινείται. Περνάτε καλά. Προσάγγι. Ωραία. Πίνετε, πίνετε. Θα πιούμε. Να πίνετε, να πίνετε. Και τον κομμενάκι το βλέπω σε γουστάρι, τρελά. Έλα, ρε, σταμάτα, ρε, τη φρόσα, την ξέρω από τόσο. Είναι πολύ καλό κορίτσι. Γιατί τα καλά κορίτσια δεν ορμάνε, δηλαδή. Άντε, πήγαινε φάει, καλύτερα να τρως παρά να μιλάς, άντε. Καλά. Πελαγία μου, θα ήθελα να σου μεταφέρω για μία ακόμα φορά τη συγγνώμη της Ολίβιας. Ήθελε τόσο πολύ να έρθει, μα τόσο πολύ, αλλά δεν μπορούσε, είχε φωτογράφηση. Σταμάτα, παιδιάκο μου, πια. Μία ώρα τώρα μου λες συγγνώμες. Τι διάολο ξένοι είμαστε. Θα παρεξηγούσα εγώ ποτέ την Ολίβια? Δεν θα την παρεξηγούσες. Να σου πω, Πελαγία μου, αυτό το πεφρόμπα τι σημαίνει? Α, τέλειο δεν είναι? Πελαγία, Φρόσο και Μπάμπης. Ο Μπαμπίνος μου το σκέφτηκε. Το μωρό μου. Κούκλα μου. Α, τελείωσε η σαμπάνια. Πρέπει να πάω κάτι να φέρω. Άντε με, Μπαμπίνο μου. Πήγαινε και εσύ με το κορίτσι. Μόλις θα την αφήσεις. Δεν θέλω να σε αφήνω μονάχη σου. Δεν πειράζει. Άντε, πηγαίνετε καλέ. Πάω. Έλα, Μπάμπη, πάμε. Άντε, στο καλό. Πολύ καλή κοπέλα, ε. Συμμαθήτρια του Μπάμπη στο δημοτικό. Μπα, έβγαλε ο Μπάμπης δημοτικό, ε. Συγγνώμη, τα πέταξα. Εδώ είναι. Μπάμπη μου. Φρόσο. Μπαμπούκο μου. Είσαι ο άντρας που νερεύονται όλες οι γυναίκες, Μπάμπη μου. Είναι σου, ρε Φρόσο. Μπάμπη. Σε παρακαλώ. Σε το καλά.